Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σας καλωσορίζουμε στον Κορυδαλό. Καλωσορίζουμε όλους εσάς που τους προηγούμενους μήνες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματός μας, γίνεται η φωνή του σε κάθε τόπο δουλειάς, σπίτι, σχολείο, όπου χτυπάει η καρδιά των ανθρώπων του Μόχθου, δίνοντας την εκλογική μάχη με πείσμα και ενθουσιασμό για να ψηλώσει τον πόη του λαού μας, για να κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα του. Και στην εκλογική μάχη στις 21 του Μάη, κάναμε ένα βήμα. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε τα επόμενα. Το κόμμα μας κατέγραψε αύξηση του ποσοστού του κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Και σε αυτό συμβάλαμε αποφασιστικά και εδώ στον Κορυδαλό, όπου 3.727 λαϊκοί άνθρωποι, 1.238 δηλαδή περισσότεροι από τις προηγούμενες εκλογές, έδωσαν στο κόμμα μας ποσοστό 11,79%. Και είμαστε αποφασισμένοι στις 25 του Ιούνιου να πάμε ακόμα ψηλότερα. Και το λέμε αυτό με αυτοπεποίθηση, γιατί γνωρίζουμε πως θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, θα φτάσουμε σε όλους αυτούς που ακόμα και αν δεν έκαναν το πρώτο βήμα, αναθάρισαν, χαμογέλασαν, και όπως λένε και οι δημοσκοπήσεις τους, σε ποσοστό 58% θέλουν το κόμμα μας να φτάσει πιο ψηλά και τους απλώνουμε το χέρι. Έτσι όπως το κάνουμε κάθε μέρα, εκεί που νέα βάρη και βάσανα φορτώνει στις ζωές μας αυτή η πολιτική που τις λογαριάζει αυτές και τις ανάγκες μας αγκώστος. Το κάνουμε εμείς κομμουνιστές κάθε μέρα χωρίς να ρωτάμε τι ψήφισαν χθες, καλώντας τους να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, χωρίς να παριστάνουμε τους σωτήρες, σηκώνοντας τη σημαία του πραγματικού διλήμματος που πρέπει να καθορίζει τη θέση και τη στάση του κάθε ανθρώπου της εργατικής και λαϊκής οικογένειας σήμερα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το κάνουμε με αποφασιστικότητα, γιατί η δική μας σημαία είναι αυτή της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και ξέρουμε πως για να γίνει πράξη πρέπει ο καθένας μας να πάρει θέση και να είναι ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες, όπως λένε και τα συνθήματά μας. Και εδώ, στις εργατικές λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, που το κόμμα μας αναδείχτηκε σε τρίτη δύναμη, όπως και σε όλη την Αττική, ο κάθε εργαζόμενος, εμποροϋπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, ναυτεργάτης, αυταπασχολούμενος, γυναίκα, νέα, νέος, όπου και αν δουλεύει, ξέρει καλά και αναγνωρίζει τη συνέπεια του ΚΚΕ στην πάλη για τα δικαιώματά του, για τη ζωή που του αξίζει. Σε όλη την προεκλογική περίοδο, όλα τα μέλη, φίλοι, συναγωνιστές μας, μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές μας, δεν έκαναν πάρτι εδώ γύρω στην πλατεία, μοιράζοντας υποσχέσεις και προεκλογικές καρτούλες. Ήταν εκεί που σακατεύονται οι εργάτες, που μετριούνται και βγαίνουν όλο και λιγότεροι για να βγατίζουν τα κέρδη τους στα αφεντικά, παλεύοντας μέσα στα σωματεία για ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τους στέρισε η πολιτική της στήριξης των συμφερόντων του κεφαλαίου με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και των παρατρεχάμενών τους, που σήμερα όλοι μαζί εμφανίζονται σαν σωτήρες. Ήταν έξω από το Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας δωρεάν δημόσια υγεία για όλο το λαό, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, όταν πέθαιναν άδικα τρεις συνάνθρωποι μας γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Και πόσοι πριν. Ήταν έξω από σπίτια και φτωχομάγαζα που πληστηριάζονταν από τα φαντς, στείνοντας τείχος προστασίας, δίνοντας με τη δράση τους κουράγιο και δύναμη στο λαό, δείχνοντας ταυτόχρονα πως υπάρχει άλλος δρόμος, όπου η στέγη δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα που πρέπει να είναι κατοχυρωμένο για όλους. Την ώρα που το βιός των βιοπαλαιστών χτυπιόταν από τους στοχευτικούς νόμους Νέας Δημοκρατίας, από τη στρατηγική επιλογή στήριξης των τραπεζών και των κορακιών, από τους νόμους για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους αντίστοιχους νόμους του ΠΑΣΟΚ, που δεν του επιτρέπεται να το παίζει αθώο του αίματος τούτου. Και εδώ, στην πράξη έκαναν οι κομμουνιστές με το λαό μας κουρελόχαρτο το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει την πάλη ενάντια στο ξεσπίτωμα των λαϊκών οικογενειών κακούργημα, ιδιώνυμο αδίκημα. Ήταν εδώ, μπροστάριδες στους αγώνες των γονιών και των μαθητών για το τεράστιο ζήτημα της σχολικής στέγης στον Κορυδαλό, βάζοντας όλες τους τις δυνάμεις για νέα σύγχρονα ασφαλή σχολεία
και εδώ στο κέντρο του Κορυδαλλού, αντιπαλεύοντας τη λογική του κόστους όφελους που αντιμετωπίζει σαν κόστος και βάρος τα παιδιά μας. Ήταν εδώ μπροστάριδες, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά τους για τα master plan των φυλακών, όπου θέλουν να τσιμεντοποιήσουν μία έκταση που θα μπορούσε να είναι πνεύμονας, ανάσα ζωής, πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού, κάλυψη των αναγκών του κορυδαλλιώτικου λαού και της νεολαίας, για να μπουκώσουμε με χρήμα εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες και τράπεζες, φτιάχνοντας κοινωνικές, λέει, κατοικίες με αντιπαροχή, σπρώχνοντας δηλαδή τους νέους που το μηνιάτικό τους δεν φτάνει ως τις 10 του μήνα, σε δανεισμό από τις τράπεζες για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, όταν τα νίκια με την ακρίβεια κατατρώνουν το πενιχρό μισθό τους. Είναι το κόμμα που κράτησε όρθιο το λαό μας και εδώ στις γειτονιές μας και έξω από τα νοσοκομεία, βροντοφωνάζοντας την περίοδο της πανδημίας πως και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, απαιτώντας άμεσα μέτρα προστασίας του. Είναι το κόμμα που όρθωσε το ανάστημα του λαού μας στα αντιπεριαλιστικά συλλαλητήρια όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία αιματοκυλούσαν ξανά τον πλανήτη, την ώρα που όλοι μαζί χειροκροτούσαν στη Βουλή τους φασίστες του Αζόφ. Ώρες θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να περιγράφουμε τη δράση του ΚΚΕ το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή του τη δράση, οι βουλευτές μας, κομμάτι του λαού μας, πάλεψαν μαζί του, έγιναν η φωνή και τα αυτιά του, ενημέρωσαν, πρωτοστάτησαν, αποκάλυψαν. Την ψήφο του λαού μας δηλαδή, την τίμησαν και την επέστρεψαν με οργάνωση της πάλης του πάλι πίσω σε αυτόν. Τέτοιους βουλευτές όμως θέλουμε ακόμα περισσότερους. Γι' αυτό παλεύουμε να μην χαθεί καμία από τις 26 έδρες μας στη Βουλή, αλλά στις επόμενες εκλογές να έχουμε και ακόμα περισσότερες. Και εδώ στον Κορυδαλλό, συνολικά στη Β' Πειραιά, δίνουμε υπόσχεση ότι θα συμβάλλουμε βάζοντας όλες μας τις δυνάμεις για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του ΚΚΕ. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι δυνατό κουκουέ σημαίνει δυνατός λαός. Το κόμμα μας, σύντροφοι, συναγωνιστές και φίλοι, αναγνωρίζει τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, αλλά δεν υποτάσσεται σε αυτόν. Τον αντιπαλεύει και καλεί σε ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή του, γιατί δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να είναι παντοδύναμη όταν υπάρχει λαϊκό κίνημα ισχυρό με ΚΚΕ. Το απέδειξαν αυτό οι αγώνες των εργατών της Costco, της eFood, των νοσοκομειακών γιατρών, οι αγώνες των εργατών στην ναυπηγοεπασκευαστική ζώνη και αλλού, η ελπίδα και τα χαμόγελα που μας γέμισε η νίκη της Πασπουδαστικής. Η αυριανή, παρόλα αυτά, κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή και θα είναι, όπως φαίνεται, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αφού όλοι μαζί ψήφισαν, στήριξαν και εφάρμοσαν την αντιλαϊκή πολιτική που ματώνει τις λαϊκές οικογένειες, γιατί το άγιο δισκοπότηρο της σταθερότητας εξουσίας του κεφαλαίου είναι το κοινό τους πρόγραμμα. Και έχουν πολλά να κάνουν ώστε με το καλπονοθευτικό του σύστημα, με ψεύτικα διλήμματα, εκβιασμούς, εκφοβισμούς, νέα δίθεν κόμματα μιας χρήσης, να εγκλωβίσουν τη λαϊκή ψήφο. Γι' αυτό και από εδώ σήμερα καλούμε όλους όσους έριξαν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ να επιβεβαιώσουν με πείσμα την ψήφο τους, αλλά και όσους ακόμα το σκέφτονται, να κάνουν το βήμα να ψηφίσουν με κριτήριο το βασικό πολιτικό ζήτημα που έθεσαν 2,5 εκατομμύρια λαού και τα παιδιά μας, τα κέρδη τους δηλαδή οι ζωές μας, στους δρόμους μετά από την τραγωδία των Τεμπών. Γιατί μόνο έτσι δεν θα είναι παντοδύναμη η άρχουσα τάξη και η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική την επόμενη μέρα. Ελάτε λοιπόν να γεμίσουμε τις κάλπες με κόκκινα ψηφοδέλτια. Να τους φοβήσουμε, να τους παλέψουμε με τη μόνη λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, το ΚΚΕ. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Ούτε ώρα χαμένη.